είναι νομίζω πράγματι εντοπισμένο ζήτημα από τους υγειονομικού και από τις δομές ψυχικής υγείας και απεξάρτησης ότι οι ανάγκες για πρόληψη και ολοκληρωμένη θεραπεία είναι αυξημένε. Σύμφωνα με τα στοιχεία του τμήματο έρευνα του Κεθεάρη Άδνη, τα αιτήματα για απεξάρτηση αυξάνονται ιδιαίτερα στο μαθητικό πληθυσμό, ενώ νέε μορφέ εξάρτηση είναι πλέον εξαιρετικά δεδομένες και απαιτείται, λέμε, αντίστοιχη ενίσχυση με νέε μονάδε, προσωπικό και υποδομέ. Και φυσικά Εμά δεν μα προκαλεί εντύπωση αυτή η εικόνα, αφού οι εργαζόμενοι, ο λαό και η νεολαία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με την ανεργία, τη φτώχεια, την εντατικοποίηση στου χώρου δουλειά, την εργασιακή ανασφάλεια, την ανασφάλεια σε σχέση με την ικανοποίηση βασικών αναγκών όπω η παιδεία, η υγεία, η στέγη και άλλα. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση των ψυχικών διαταραχών, η αύξηση των εξαρτήσεων από ναρκωτικέ ουσίε και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή λοιπόν που οι ανάγκε αυξάνονται. Ανάγκε που τι δημιουργεί η ίδια του η πολιτική, όλων των κυβερνήσεων που περάσανε, οι δημόσιε δομέ για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση είναι τραγικά υποστελεχωμένε, με πολύ χαμηλότερη χρηματοδότηση από το αναγκαίο. Το βλέπουμε και από το Ηράκλειο, με την κατάσταση τη παιδοψυχιατρικής, τη ψυχιατρική κλινική, του Κέντρου Ψυχική Υγεία κτλ. Ανάμεσα σε αυτέ τι δομέ, το ΚΕΘΕΑ είναι τραγικό, τραγικά υποστελεχωμένο. Προσλήψει προσωπικού γίνονται με το σταγονόμετρο, ενώ πάνω από του μισού εργαζόμενου είμαστε με ΕΣΠΑ, μπλοκάκια, ΟΑΕΔ, επικουρική και άλλοι. Είμαστε εργαζόμενοι δηλαδή με ημερομηνία λήξη, με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τη θεραπεία την ίδια και για του εξυπηρετούμενου μα και για εμά του εργαζόμενου. Η σημερινή κατάσταση φυσικά διαμορφώθηκε από μια χρόνια πολιτική που υπηρέτησαν όλε οι κυβερνήσει και το λέμε αυτό γιατί έχουν ήδη προηγηθεί χτυπήματα στο ΚΕΘΕΑ. Δεν είναι αυτό το πρώτο που επιχειρεί η κυβέρνηση και θα σα πω σε λίγο γι' αυτό. Έχει προηγηθεί η αλλίωση του χαρακτήρα του με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου το 2019 με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Έχει προηγηθεί η υπερπροβολή των χώρων εποπτευόμενη χρήση, υποδαβλίζοντα ακόμα περισσότερο το κίνητρο των χρηστών για απεξάρτηση. Έχει προηγηθεί η αποψήλωση τη πρόληψη με το κλείσιμο κέντρων πρόληψη τα οποία εντωμεταξύ λειτουργούν χωρί ενιαίο θεσμικό πλαίσιο. Συνεχίζοντα λοιπόν αυτήν ακριβώ την πολιτική, σήμερα η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία κλιμακώνει τη διάλυση των υπηρεσιών στη δημόσια ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, την παραδίδει απλόχερα σε κάθε λογή ιδιώτε. Από την αρχή του Νοέμβρη, με συνεντεύξει τύπου, ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Υγεία ότι προετοιμάζουν νομοσχέδιο για την τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Μέσα στο οποίο καταργούν δύο από τα τρία εναπομείναντα ειδικά ψυχιατρικά νοσοκομεία, για να δοθεί ακόμα περισσότερο χώρο στην ανάπτυξη ιδιωτικών κλινών. Κοινωνικο-οικονομικά ασθενέστερα δηλαδή στρώματα, ανασφάλιστοι άνθρωποι δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, αφού δεν θα αντέχει η τσέπη του ενώ χρόνια ασθενεί θα μεταφέρονται κυριολεκτικά σε χώρου αποθήκε ψυχών. Στο τομέα τη απεξάρτηση, στόχο τη κυβέρνηση είναι κάτω από ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με την επωνυμία ΕΟΠΑΕ που αναφέρθηκε και προηγουμένω, να χωρέσουν όλα τα προγράμματα που υπάρχουν σήμερα στη χώρα, ανεξαρτήτω θεραπευτική προσέγγιση. Καταργούνται δηλαδή. Όλοι οι οργανισμοί που έχουν δώσει δείγματα γραφή στη χώρα στην απεξάρτηση, όπω το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω και άλλα προγράμματα. Η ανάπτυξή τους πια δεν θα σχετίζεται όπως τόσα χρόνια με τις ανάγκες της κοινότητας ή την εξέλιξη της ίδιας της εξάρτησης αλλά θα καθορίζονται από την εκάστοτε κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας πολιτικής που λειτουργεί καθαρά με ιδιωτικο κριτήρια όπως και σε όλη την υγεία. Πιθανή εξέλιξη, μάλιστα, θα είναι ακόμα και το πάντρεμα τη θεραπεία και τη πρόληψη με μη κυβερνητικέ οργανώσει. Είναι αξιοσημείωτο ότι στο νομοσχέδιο που ε, διέρευσε το αρχικό έλεγε ξεκάθαρα τον, την πρόθεση του Υπουργείου να συνδέσει την απεξάρτηση με ιδιώτε και μη κοιό. Η εξέλιξη αυτή εκπορεύεται αποκλειστικά από την πολιτική ωφέλου και είναι κομμάτι τη αντιναρκωτική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν πιστά υπηρετήσει όλοι του μέχρι τώρα, βάζοντα η κάθε μια κυβέρνηση στο δικό τη λιθαράκι και κάθε μια που περνούσε, είχαμε περισσότερη αποστελέχωση, περισσότερη υποχρηματοδότηση των θεραπευτικών προγραμμάτων και ιδιαίτερα των στεγνών. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο, που μάλιστα γίνεται λόγο ότι το ετοιμάζουν για το αμέσω επόμενο διάστημα έρχεται και παγιώνει και τη μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, οδηγεί σε επιζήμιες αλλαγέ στα εργασιακά δικαιώματα των θεραπευτών και βέβαια εδραιώνει τι ελαστικέ σχέσει εργασία. Επιπλέον, είναι συνεπές το νομοσχέδιο αυτό με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι εξαρτήσει, διότι κάνει το εξή απλό: η ένα φαινόμενο κοινωνικό. Ενισχύει παραπάνω τη μείωση τη βλάβη, θέλει να μα κάνει να είμαστε εντάξει με την υποκατάσταση αντί για την ολοκληρωμένη απεξάρτηση, με τον λειτουργικό χρήστη. Η πραγματικότητα είναι ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου, έτσι όπω έχει επιχειρηθεί από όλε τι προηγούμενε κυβερνήσει, έχει αποτύχει. Αυτό το φανερώνει η αύξηση των χρηστών και των εξαρτημένων παγκοσμίω, η μείωση τη ηλικία πρώτη επαφή με τη χρήση και, για να σα το πω πιο συγκεκριμένα, στη χώρα μα οι ανωδικέ τάσει στη χρήση. Η μείωση τη ηλικία πρώτη επαφή, ήδη από το γυμνάσιο. Η αθώωση των ναρκωτικών και η δέντρα τη κάναβη στι μαθητικέ συνειδήσει, η πολυτοξικομανία, η άνοδος τη κάναβη και στον ε, πιο ε, νεανικό πληθυσμό πέρα από του μαθητέ, η αύξηση τη χρήση άλλων ουσιών, η παραμονή περισσότερα χρόνια εκτό θεραπευτικών προγραμμάτων για κάποιον που είναι εξαρτημένο, όλο αυτό έχει να κάνει ακριβώ με την αποτυχία τη πολιτική που μέχρι τώρα έχει ακολουθηθεί. Το ΚΚΕ την πρώτη στιγμή τοποθετήθηκε αναλυτικά ενάντια στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, στήριξε και προέβαλε τα αιτήματα των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ο Σύλλογο Εργαζομένων του ΚΕΘΕΑ σε συντονισμό με σωματεία και φορεί στο πεδίο τη απεξάρτηση και συνολικά τη υγεία έχει τοποθετηθεί αντίστοιχα και βρισκόμαστε εδώ και πάνω από τρει μήνε σε κινητοποίηση σε όλη τη χώρα, με πρωτοβουλίε που πήραμε από κοινού και με την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένεια του ΚΕΘΕΑ, αλλά και με του συναδέλφου μα υγειονομικού, με το Σωματείο του Παγνή και άλλα σωματεία εδώ στην Κρήτη. Παράλληλα, έχουμε και σε τοπικό επίπεδο συμπορευτεί συνολικά με του εργαζόμενου, το λαό διεκδικώντα δημόσια και δωρεάν υγεία, υψηλού επίπεδου παρεχόμενε υπηρεσίε, πρόσληψη στο απαραίτητου μόνιμου προσωπικού και επαρκή χρηματοδότηση από τον κρατικό προπολογισμό. Με αυτά τα αιτήματα θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα στου υπόλοιπου εργαζόμενου, στου αγώνε του λαού που παλεύει απέναντι στο κοινό μα αντίπαλο, κλιμακώντα φυσικά και με απεργία μέσα στο μήνα. Συνεχίζουμε αγωνιστικά και σα θέλουμε στο πλάι μα.